9. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει τώρα, θα κάνουμε κάτι σαν άσκηση και μετά θα κάνουμε ένα κυβαντικό διαλογισμό. Αν έχετε λίγο χαλαρώσει από την προηγούμενη που κάνατε, ξανασκοθείτε πάλι όρθιοι. Σταθείτε όπως στέκομαι. Ανοίξτε τα χέρια σας και πέστε ό,τι λέω. Αν δεν μπορείτε τώρα να τις πείτε γιατί δεν τις ξέρετε, τουλάχιστον επαναλαμβάνετε τες νοερά μέσα σας. Παίζει πολύ μεγάλη σημασία το νοερή απεικόνηση. Έτσι θα κάνουμε και τον περίπατό μας σήμερα. Ανοίγω το σώμα μου, το νου και την ψυχή μου. Δεν θα σώμα το προτιμάτε, έτσι. Δέχομαι δύναμη, γνώση και χάρη. Μέσα στον κόσμο εν αρμονία εξελίσσομαι και προς το σύμπαν ευγνωμοσύνη αναπέμπω. Άλλη μια φορά. Ανοίγω το σώμα μου, το νου και την ψυχή μου. Κάνω μια μπάλα ενέργειας και την κατεβάζω. Δέχομαι δύναμη, γνώση και χάρη. Μέσα στον κόσμο εν αρμονία εξελίσσομαι και προς το σύμπαν ευγνωμοσύνη αναπέμπω. Ανοίγω το σώμα μου, το νου και την ψυχή μου. Δέχομαι δύναμη, γνώση και χάρη. Μέσα στο σύμπαν εν αρμονία εξελίσσομαι και προς το σύμπαν ευγνωμοσύνη αναπέμπω. Θα δείξω και μια καλή μέρα. Πέρα από αυτές τις αγκαλιαστικές. Προγραμματιστείτε ό,τι θέλετε τώρα με αυτές τις κινήσεις. Προσέξτε τις εκπνοές και τις εκπνοές, έτσι. Δεν μας λέτε όμως. Τι να πω τώρα, λέω. Τι να κάνω. Άντε. Ισμοή. Πάντα προς τα πάνω είναι Ισμοή. Στο δίπλωμα είναι Ισμοή. Ισμοή. Εκπνοή. Είναι εδώ. Καλύτερα τώρα. Στο πίσω. Άλλη μια φορά. Η επανάληψη λέει είναι μύτη της μάρτυσης, αλλά και αδερφή της βαρεμάρας. Πάμε λοιπόν.
Σιγά σιγά, το κάνουμε και αύριο. Εντάξει. Λοιπόν, μένω κάτι να συνεχίσω να είμαι εδώ. Εσείς καθίστε. Εδώ καλά είμαι. Έχουμε φτιάξει εδώ, με την έμπνευση του δασκάλου σήμερα, εγώ παιδευόμουνα χρόνια και χρόνια μες στην άμμο που λέει και το τραγούδι, να φτιάξω το σχέδιο, όλο το έκανα. Θα σας το δείξω αυτό που είχα φτιάξει σήμερα το πρωί, γερά. Καλά που το είδε λοιπόν. Και μάλλον θα σας το δείξω τώρα έτσι, γιατί είναι και λίγο καλαμπούρι. Κοιτάξτε τι έφτιαξε ο άνθρωπος. Εδώ. Κοιτάξτε τι έφτιαξα εγώ σήμερα για να σας το δείξω. Να δείτε πώς είναι η κυκλική αναπνοή. Έτσι. Και μόλις το είδε ο Ηλίας, άλλαξε κόμωση. Άλλαξε κόμωση. Σαν εδώ. Α, του φύγανε και λίγα. Λοιπόν, και έδειξε αυτό το υπέροχο σχέδιο. Όπου λοιπόν, εδώ είναι όλα τα ενεργειακά κέντρα. Η εισπνοή ξεκινάει. Η εισπνοή ξεκινάει από το κόκκινο κέντρο της βάσης, της ασφάλειας που βρίσκεται στο περίνεο, ανεβαίνει στο πορτοκαλί που είναι λίγο πάνω από την ειδική σύμφυση, χάρα το λένε κάποιοι, μάλιστα, πηγαίνει μετά στο κίτρινο και τερματίζει στο πράσινο κέντρο της καρδιάς η εισπνοή. Μετά γίνεται κράτημα της αναπνοής στο 5ο, 6ο μέχρι το 7ο κέντρο και από εκεί αρχίζει η εκπνοή μέχρι το αντίστοιχο. Φανταστείτε ότι είναι ένας ενεργειακός τροχός ο οποίος γυρίζει και μέχρι το ύψος, το αντίστοιχο ύψος της καρδιάς, εδώ δηλαδή που έχει σημειώσει ο Ηλίας, σε αυτό το σημείο. Εδώ, παιδιά, είναι ένας κύκλος, τον οποίο ήταν να τον κάνω με βαθύ χρώμα, αλλά θα γίνει σε λίγο. Μπροστά, λοιπόν, μπαίνει το τόξο του ενεργειακού τροχού. Αυτή την αναπνοή τη διδάχτηκα πριν από πολλά πολλά χρόνια, όταν σπούδαζα στην Κίνα. Μας είχαμε πάει κάπου στους μήνες σε ένα μοναστήρι στο Θιβέτ, κάτω από το Χομολούγμα και πάνω από τον Γκάγκα. Που κάτω κύλαγε ο Γάγκης και ο πάνω ήταν οι θεοί. Λοιπόν, εκεί λέγανε οι μοναχοί ότι τα πνευμόνια μας δεν είναι υποζύγια για να στέλνουν κάρα, αλλά ούτε και αποθήκες για να τις έχουμε να αχνιάζουν. Θέλανε να τονίσουν τη σημασία της σωστής αναπνοής και κάνανε εκεί αυτή την κυκλική αναπνοή. Οραματιζόμαστε ότι υπάρχει ένας ενεργειακός τροχός, το οποίο ο άξονας είναι από μπροστά μας μέχρι όσο θέλετε εσείς. Η ενέργεια κύκλους κάνει και όπου θέλει φτάνει, έτσι. Δεν υπάρχει περιορισμός στην ενέργεια, ροή. Έτσι και την περιορίσουμε γίνεται μπλοκάρισμα και ασθένεια. Δυσαρμονία δηλαδή. Λοιπόν, αυτός ο τροχός φανταζόμαστε ότι μπαίνει από το περίνεο, από το πρώτο τσάκρα, ανεβαίνει μέχρι την καρδιά, ανεβαίνει στο πέμπτο, στο... Παρακαλώ. Ναι, θα το πω μετά αυτό, τα στάδια. Ανεβαίνει μέχρι την κορυφή, εξέρχεται στην ατμόσφαιρα και κατεβαίνοντας περνάει λίγο από τη γη, παίρνοντας και από εκεί κάποια ενέργεια και ανεβαίνει πάλι και μπαίνει από το περίνεο και συνεχίζεται η κατάσταση έτσι. Τέσσερις φάσεις έχει αυτή η αναπνοή. Από το περίνεο μέχρι την καρδιά είναι η εισπνοή. Από την καρδιά μέχρι την κορυφή της κεφαλής γίνεται κράτημα της αναπνοής. Από την κορυφή της κεφαλής μέχρι το αντίστοιχο τόξο μπροστά από την καρδιά μας είναι, τελειώνει η εκπνοή
και αρχίζει η άπνοια, η οποία τελειώνει καθώς το τόξο του ενεργειακού τροχού ξαναμπαίνει πάλι μέσα μας. Εισπνέουμε έτσι και εκπνέουμε. Μέσα σε αυτή την κατάσταση σκέφτηκα να βάλω κάτι, γιατί μερικοί για να βρούνε ισόχρονα αυτά τα τμήματα της αναπνοής μετράνε. Το μέτρημα σε βγάζει από το δρόμο. Εγώ βρήκα κάτι φράσεις οι οποίες είναι και ευοδοτικές του νου, αλλά είναι και, πώς το λένε, όταν τις πει κανείς με το ρυθμό, κάνουν τα τμήματα, τα τέσσερα τμήματα της αναπνοής να είναι ισόχρονα. Δηλαδή, καθώς οραματιζόμαστε ότι μέσα από το περίνεο μπαίνει η εισπνοή, οραματιζόμαστε ταυτόχρονα ότι μπαίνει δύναμη που είναι κυρίαρχη ενέργεια της περιοχής αυτής, των τριών κατώτερων τσάκρας, και ενέργεια. Αυτά τα δύο είναι μέχρι το τρίτο τσάκρα, τρίτο ενεργειακό κέντρο. Μπαίνει λοιπόν από μέσα μας δύναμη, ενέργεια, η οποία φτάνει μέχρι εκεί που αρχίζει το κράτημα. Στο κράτημα κάνουμε τρεις υγείες. Υγεία, υγεία, υγεία. Στην εκπνοή όλα αυτά πια έχουν εναρμονιστεί και τραβάνε προς την αρμονία, οπότε λέμε εναρμόνιση, αρμονία, και τι φέρνει μετά αυτό, γαλήνη, ευδαιμονία. Δύναμη, ενέργεια, υγεία, 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 εξέλιξη, αρμονία, γαλήνη, ευδαιμονία. Αυτή είναι όλη και όλη η κυκλική αναπνοή. Κάποια στιγμή, αύριο μάλλον, θα κάνουμε και ένα διαλογισμό πάνω σε αυτή. Την έχω χρησιμοποιήσει κατά κόρον και σας πληροφορώ ότι εάν κεντράρει κανείς τις τρεις υγείες που γίνονται στο κράτημα σε ένα μέρος του σώματός του, σε ένα συναίσθημά του, σε ένα, γιατί είπαμε η ενέργεια δεν έχει όρια, έχει ροή, σε ένα άλλο πρόσωπο, σε μια κατάσταση της κοινωνίας μας, πάντα επιδρά θετικά. Προσπαθήστε να τη μάθετε αυτή την αναπνοή, δεν είναι δύσκολη. Θα πάρετε και αυτό το σχηματάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Μέχρι εδώ έχει κανένας να με ρωτήσει κάτι, κατάλαβε ή δεν κατάλαβε κάτι, θέλει να πει, να προσθέσει κάτι ή να συνεχίσουμε με την κβαντική, με τον κβαντικό διαλογισμό. Πώς προτείνει ο Ιάνγκο να βάλει στις λέξεις επειδή είσαι κάτι. Σίγουρα, σίγουρα, ναι, εδώ τις είχα γράψει, δεν τις είδες, εδώ τις είχα γράψει, την καρικατούρα που έκανα, τις έχω γράψει. Ό,τι θέλεις, ναι. Όταν λέτε υγεία, 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 που σκέφτεσαι μετά την καρδιά, μπορείς να σκεφτείς λοιπόν, όταν φέρνεις τον εγκέφαλό σου προς τα πάνω, τη λέξη υγεία, να φέρνεις το μυαλό, φέρνεις το μυαλό σου, ένα κομμάτι της υγείας σου που μπορεί να μην είναι, δηλαδή αυτά τον οραματίζει ένα κομμάτι, οραματίζει κάτι συγκεκριμένο που έχει υγεία, υγεία, υγεία. Φέρνεις την επίγνωσή σου σε κάποιο θέμα σου. Ας είναι, μάλιστα, ας είναι ας πούμε το έντερο. Η υγεία ξεκινάει από την καρδιά και καταλήγει στην κορυφή. Λοιπόν, σε αυτές τις τρεις υγείες εμείς οραματιζόμαστε το έντερό μας να είναι μέσα στο φως. Πεντακάθαρο, ροδαλό, ωραίο. Η κυρία. Και αυτό γίνεται με την εισπνοή μας. Η υγεία στο κράτημα. Έλειπες. Ας τα πει διπλανή σου. Άλλος. Όπως καταλαβαίνω, η διαφορά είναι στον οραματισμό ανάμεσα στην κυκλική και την τετράγωνη αναπνοή. Τετράγωνη αναπνοή που λέμε
εκπνοή κράτημα, εκπνοή άπνοια, είναι το ίδιο πράγμα. Απλά στον οραματικό είναι η διαφορά. Όχι, η διαφορά είναι ότι δεν μου αρέσουν οι γωνίες. Την είχα διδαχτεί από το δάσκαλο αυτή την αναπνοή εδώ και 25 χρόνια, νομίζω την κάναμε πιο νωρίς. Αλλά προτιμώ αυτή εγώ. Στην πραγματικότητα δεν έχει διαφορά. Δηλαδή... Στην πραγματικότητα είναι πώς θα δουλέψει αυτό και πώς θα κάνεις σωστά την εισπνοή, το κράτημα και όλα αυτά. Τώρα θες να την πεις έτσι, θα την πεις αλλιώς. Οι ταμπέλες πρέπει να πέσουν κάτω, χρειάζονται. Ορίστε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό και για κάποιον άλλον που υποφέρει, ας πούμε. Μπορούμε να στείλουμε τη σκέψη μας, η οποία είναι πολύ δυνατή, και την αγάπη μας, που είναι δυνατότερη ακόμη, χίλιες φορές και βάλε, την ώρα που λέμε υγεία, 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 να έχουμε αυτόν τον άλλο στο νου μας. Αυτό είναι προσωπική υπόθεση του καθενός πόσο θα κρατήσει την αναπνοή του. Αυτός θα τη ρυθμίσει. Εγώ που μου είχαν βρει ζωτική χωρητικότητα 3.600 κυβικά εκατοστόμετρα, μπορώ να τη φτάσω στο 10 την εισπνοή. Οικ. Παρανόικ. Αυτό είπαμε. Να το δοκιμάσεις να σου φτάσει. Όλα είναι θέμα εξάσκησης. Αυτά όχι μόνο τα λέμε για να μην μετράμε. Και για να μην μετράμε. Δεν έχει 3 ούτε 4. Είπαμε ο καθένας ανάλογα με τη ζωτική χωρητικότητα του πνευμόνου του πάει 3, 7, 10 όσο θέλει. Εννοούσε το παλμό 1, 2. Ναι, εννοούσε ότι η υγεία. Αν το πεις τρεις φορές είναι συγκεκριμένη. Εγώ έτσι πως τα χρονομέτρησα λέγοντάς τα απλά βρίσκω ότι έχουν ισόχρονη διάρκεια. Τώρα κάποιος μπορεί να το τρέξει. Μπορεί αυτό να πει δύναμη, ενέργεια, υγεία, 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 υγεία. Τι να πεις. Τα σημεία που αναφερόμαστε στην υγεία είναι το μέρος της καρδιάς ένα. Από την καρδιά, από το 4, από το... κέντρο της καρδιάς, λαιμός, μέτωπο, κορυφή. Εκεί παίζει η υγεία. Λένε και πολλά για αυτό το πράγμα, ότι είναι διαφορετικές υγείες. Από εδώ ξεκινάει η συγκινησιακή υγεία. Στο λαιμό είναι η σωματική και μετά είναι πνευματική. Αυτά μην τα βάζετε στο νου σας, γιατί όλα είναι ένα. Δεν ξεχωρίζονται. Η σωματική υγεία είναι εξαρτώμενη από τη συγκινησιακή υγεία. Η πνευματική υγεία είναι αυτή που με βάση όλους τους τελευταίους διανοητές και μύστες πάνω σε αυτή την ωραία ιατρική, την κβαντική, είναι αυτή που προβάλλεται και δημιουργείται η εναρμόνιση ή η δυσαρμονία, έτσι. Εσείς προσπαθήστε να ανασένετε ισόχρονα και να οραματίζεστε αυτά, τίποτα άλλο. Υπάρχει τίποτα άλλο ή να κάνουμε χαμήλωση στα φώτα. Χαμήλωση στα... Θα σας τα δώσω, θα σας τα δώσω, ηρεμήστε. Θέση καθιστή ή ξαπλωτή. Θα κάνουμε.
Κλείνουμε τα μάτια μας και συγκεντρωνόμαστε στην αναπνοή μας. Αναπνέουμε ήρεμα, γαλήνια, με απαλές, βαθιές αναπνοές. Καθώς αναπνέουμε, ηρεμούμε, και χαλαρώνουμε όλο και πιο πολύ. Χαλαρώνουμε όλο και πιο βαθιά. Όλο και πιο βαθιά. Αρκετά χαλαρή, φέρουμε την επίγνωσή μας στις σκέψεις που περνούν από το νου μας. Αρχίζουμε να παρατηρούμε το κενό ανάμεσα στις σκέψεις μας. Καθώς το παρατηρούμε, το κενό αρχίζει σιγά σιγά να μεγαλώνει. Να διαστέλλεται. Σιγά σιγά το κενό μεγαλώνει όλο και πιο πολύ και οι σκέψεις αραιώνουν ώσπου πάβουν οι σκέψεις, ακινητοποιούνται, πάβουν να υπάρχουν.
βρισκόμαστε στο απόλυτο κενό, σε μια κατάσταση ακινησίας, σιωπής και μακαριότητας. Νιώθουμε την επίγνωσή μας να διαστέλλεται. Να ξανοίγει προς το σύμπαν. Να μας ενώνει με αυτό. Νιώθουμε συνδεδεμένοι με την πραγματική θεϊκή μας υπόσταση. Μας πλημμυρίζει μια αγνή χαρά, το ευαίσθημα. Νιώθουμε ένα με όλο τον κόσμο, με όλη τη δημιουργία. Αυτή είναι η μαγική στιγμή του συντονισμού μας με το συμπαντικό εαυτό μας. Με την κυβαντική μας υπόσταση. Η απλή επίγνωσή μας τώρα έγινε καθαρή επίγνωση, απαλλαγμένη από συναισθήματα και ανάγκες.
ένα πάλευκο φως μας λούζει και η πάναγνή θεϊκή ενέργεια από το σύμπαν ρέει μέσα μας. Από την κορυφή της κεφαλής στον φλοιό των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, στον υποθάλαμο, την υπόφυση, την επίφυση και σε όλο το νευροορμονικό μας σύστημα. Που εναρμονίζει και φέρνει υγεία και φυσιολογικές λειτουργίες σε όλα μας τα κύτταρα. Θέλουμε την καθαρή πια επίγνωση σε μια αρνητική κατάσταση, σωματική ή πνευματική, δική μας ή κάποιου άλλου ή της κοινωνίας που θέλουμε να διευθετήσουμε. Κατευθύνουμε την ενεργειακή ροή προς τα εκεί. Είναι απρόσκοπτη και μεγάλη η ενέργειά της, χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Νιώθουμε την κατάσταση να διευθετείται τάχιστα. Οραματιζόμαστε τρισευτυχισμένοι όλη αυτή την διαδικασία της εναρμόνισης. Μετά κατευθύνουμε την ενεργειακή ροή προς τις αρνητικές εγγραφές και εικόνες που υπάρχουν στις κυταρικές μνήμες και που δημιουργούν διάφορες τέτοιες αρνητικές καταστάσεις. Οι εγγραφές και οι εικόνες γίνονται αμέσως θετικές. Η καθαρή συμπαντική επίγνωση, η πραγματική συμπαντική αλήθεια εγγράφεται τώρα στις κυταρικές μνήμες.
τα κύτταρα απαλλάσσονται από τις λαθεμένες πεπιθήσεις, ηρεμούν και επανέρχονται στις φυσιολογικές τους λειτουργίες. Οι κυταρικές μεμβράνες επαναπολώνονται. Τα κύτταρα εναρμονίζουν όλες τις κυταρικές λειτουργίες. Μια εντελώς φυσιολογική κατάσταση επανέρχεται στα κύτταρα. Δημιουργείται αρμονία και εξέλιξη της πραγματικής ζωής των κυττάρων. Ο μικρόκοσμος των κυττάρων, ενωμένος με το μακρόκοσμο του σύμπαντος. Κύτταρα και σύμπαν εναρμονίζονται και ζουν τη μακαριότητα της συμπαντικής αλήθειας. Στην ευδαιμονία της συμπαντικής ολότητας. Νιώθουμε ενωμένοι, ότι είμαστε ένα. Είμαστε εναρμονισμένοι, υγιείς και άτρωτοι, γεμάτοι δύναμη, ενέργεια, υγεία, εξέλιξη, αρμονία, γαλήνη, ευδαιμονία. Τρεις ευτυχισμένοι και πάνελοι, ερχόμαστε σιγά σιγά στην εγρήγορση. Φέρουμε τις παλάμες μπροστά στα μάτια μας. Στρέφουμε τα μάτια μας πίσω από τις παλάμες στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Εγγράφοντας την καινούργια μας πραγματικότητα στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Ανοίγουμε σιγά σιγά τα μάτια μας πίσω από τις παλάμες. Απομακρύνουμε τις παλάμες από τα μάτια μας και ερχόμαστε στην καινούργια, δυσευτυχισμένη πραγματικότητά μας.
Λοιπόν, επειδή τούτο εδώ μου κάνει τώρα νάζια, θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα. 1984. Δύο σημαντικά γεγονότα στη ζωή μου. Η γέννηση της κόρης μου και ο κύριος Κάλαχαν με τον Γκρέγκ φτιάχνουν το EFT, λανσάρουν το EFT. Emotional Freedom Techniques. Εγώ με την συνήθεια που έχω να παίρνω μία γνώση, να την περνάω μέσα από την πείρα μου και από τη γνώση μου και να τη φτιάχνω κάπως αλλιώς. Λοιπόν, πάρτε τι θα πάρετε, γιατί δεν θέλω να περνάτε και να διακόπτετε. Λοιπόν, έφτιαξα μία τροποποίηση σε αυτή την μέθοδο. Η τροποποίηση συνίσταται σε διάφορα βήματα. Το ένα που έχω αλλάξει, αν κοιτάξετε πίσω μεριά από αυτό το χαρτί που σας έδωσα, στο 3, στο τέλος ό,τι θέλετε τώρα, τελείωσαν οι ερωτήσεις. Συγκεντρωθείτε, γιατί χάνουμε ενέργεια και δεν συγκεντρώνεστε. Κουράστηκαν πολύ, φαίνεται με το γι' αυτό δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Πάρτε μερικές βαθιές αναπνοές, ήρεμες, για να ξαναμαζέψετε την ατροπίνη του σύμπαντος. Ξέρετε την ατροπίνη? Είναι μια ουσία που την κάνουμε ενδοφλέβια για ανάνυψη. Κάποιο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, που κάτι έχει πάθει τέλος πάντων. Γι' αυτόν. Λοιπόν, η πρώτη αλλαγή είναι ότι εγώ πηγαίνω και στα δύο ευαίσθητα σημεία, που είναι το 27 σημείο του νεφρού, του μεσηδηνού του νεφρού, και κάνω κυκλοτερή δεξιόστροφη κίνηση. Παιδιά, κάντε το τώρα να δείτε τι νιώθετε. Πώς αλλάζει η διάθεσή σας. Γιατί εδώ, με αυτή την κίνηση, θα κοιτάξω. Τι λέτε τώρα, δεν με βλέπετε? Στροφή προς τα πού? Δεξιόστροφα. Και στα δύο, δεξιόστροφα. Από αριστερά προς τα δεξιά. Όπως πάει το ρολόι. Πάνε καλά που δεν έχουμε πέντε χέρια. Πρέπει να είμαστε θεά πορτοκάλι. Δεν είσαι να ανοίξει. Πού είναι το πρόβλημά σας? Φανταστείτε ότι εδώ είναι δύο ρολόγια. Πώς θα γυρίζουν οι δείκτες, έτσι δεν θα γυρίζουν? Λοιπόν. Εντάξει. Γεια σας. Κάνουμε λοιπόν και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με αυτό το πράγμα ένα μέρος του εαυτού μας το οποίο δεν θέλει. Ψυχολογική αντιστροφή το λένε στην ψυχιατρική. Δεν θέλει αυτό το μέρος του σώματός μας να θεραπευτεί. Υπάρχει και ένα τέτοιο πράγμα μέσα μας. Σε κάποια πιο με περισσότερες μέρες που θα είναι έτσι μια τέτοια πάλι, θα το εξηγήσουμε αυτό πολύ αναλυτικά. Λοιπόν, λέμε εδώ πέρα, συνδυάζουμε, καθώς κάνουμε αυτό το πράγμα, την τριβή, τη δεξιόστροφη, συνδυάζουμε δύο μεθόδους ενεργειακές, τη σεντόνα και το οπονοπόνο. Και λέμε, παρόλο ότι έχω αυτό το θέμα, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου. Αποδέχομαι αυτό το θέμα. Η αποδοχή, είπαμε, είναι το 50%. Αποδέχομαι αυτό το θέμα.
Λοιπόν, αποδέχομαι αυτό το θέμα και τα συναισθήματα, τα αρνητικά, φόβος, τιμός, αδικία κλπ. Που δημιουργούνται από αυτό. Και τα άλλα συναισθήματα, άγχος, αγωνία, καταπίεση κλπ. Που το δημιούργησαν ίσως. Τα καλωσορίζω σαν φίλους καλούς που έρχονται να με διδάξουν για λάθη που έκανα ή κάνω και δημιουργώ τέτοια θέματα. Τα αφήνω να διαχέονται μέσα μου, να διαχέονται και να διαλύονται. Αυτή είναι η σεντόνα. Μετά, πάμε στο Ho'oponopono. Ζητώ συγγνώμη για την οποιαδήποτε συμμετοχή μου στη δημιουργία αυτού του θέματος. Όσο και αν είναι δυσάρεστο αυτό το θέμα, το αγαπώ και με αγαπώ και το απαλλάσσω από την ανάγκη να υπάρχει για τη δική μου εξέλιξη. Το ευχαριστώ για ό,τι μέχρι τώρα μου πρόσφερε και ευχαριστώ και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς το Θείο που απαλήφθηκε από μέσα μου και από το θέμα αυτό κάθε τι που συμβάλλει στη δημιουργία τέτοιων θεμάτων. Αυτό πρέπει να το μάθετε απ' έξω. Κοιτάτε που σας το διάβασα εγώ. Όταν διαβάζω από μέσα το κάνω για συντομία χρόνου. Έτσι. Αφού κάνουμε αυτό, έχουμε προηγουμένως κάνει όλη την άλλη διαδικασία που σημαίνει ότι έχουμε εκτιμήσει το γεγονός, το έχουμε βαθμολογήσει και όλα αυτά. Πηγαίνουμε στην κορυφή της κεφαλής με όλα μας τα δάκτυλα. Εγώ θα έλεγα τώρα, μια και είμαστε έτσι, να βάλετε και κάποιο θέμα. Μην πάνε χαμένα τα χτυπήματα, έτσι. Βάλτε κάποιο θέμα που να σας απασχολεί. Πάμε λοιπόν στην κορυφή της κεφαλής και αρχίζουμε με ανεκτής έντασης, ούτε να το χαϊδεύουμε, ούτε να πολυνοκεφαλιάσουμε. Όσο αντέχουμε, ανεκτής έντασης, χτυπήματα, τα οποία ξακρίζουν, εδώ είναι κάποια πολύ σημαντικά, δίπλα στην κορυφή της κεφαλής, σημεία, ένα τσούν που λένε οι Κινέζοι, δίπλα, και ξαναρχόμαστε πάλι στην κορφή της κεφαλής. Μετά σιγά σιγά κατεβαίνουμε προς το μέτωπο. Ακολουθούμε με όλες αυτές τις διαδρομές που θα σας δείχνω, ακολουθούμε ενεργειακά κανάλια. Από την εσωτερική μεριά των φρυδιών κατεβαίνουμε στη μύτη. Πάμε κάτω, ακριβώς κάτω, εκεί που είναι ο οφθαλμικός κόγχος, κάτω από το μάτι. Κατόπιν κατεβαίνουμε στα τελειώματα δύο μεγάλων μεσημβρινών, κυβερνητικά αγγεία τα λένε, και μετά ξανοίγουμε προς το αυτί και μέσα στο αυτί και όλο το αυτί και πίσω από το αυτί. Το αυτί μας ανεπαριστά όπως και το πέλμα και οι παλάμες, σημεία όλου του κορμιού μας. Ο Νοζιέ έκανε θεραπεία ουρικοθεραπή, την έλεγε μόνο από το αυτί. Κατόπιν, πάμε πίσω από το αυτί, κατεβαίνουμε στη βάση του αυχένα, ανοίγουμε και κεντράρουμε στον αυχένα ανεβαίνουμε πάλι προς την κορυφή ξανοίγουμε πάλι ένα, δύο δάκτυλα και ξαναμπαίνουμε πάλι στο κέντρο κατεβαίνουμε και πάμε τώρα στην άκρη του αφρίδιου και ανάμεσα στο φρύδι και στο αυτί. Είναι κάτι φανταστικά σημεία εδώ στο... είναι πιο πάνω ο κρόταφος. Αυτό είναι πιο πολύ με το πρόσωπο. Και τώρα εδώ ανεβαίνουμε πάλι πίσω από το αυτί, πάνω από το αυτί,
πίσω από το αυτί κατηφορίζουμε στο λαιμό, πάμε στην κλίδα και μετά ξανοίγουμε προς τη μασχάλη, την οποία την κάνουμε με τον αντίχειρα, γιατί πρέπει να πετυχαίνουμε το μέσο και την κορυφή της μασχάλης. Και κατόπιν πηγαίνουμε στις άκρες των δακτύλων και τις χτυπάμε όλες με όλα τα δάχτυλα, ένθεν και ένθεν. Θέλει λίγο εξασκησούλα αυτό για να πετυχαίνουμε όλα τα... Εδώ είναι τα σημεία τίνκ, βασικότητα των μεσηβρινών. Μετά πάμε στα πλάγια των χεριών και λίγο προς τις ράχες. Μετά πάμε στις κορυφές, στη ράχη του χεριού και στην άλλη, στην παλαμιαία επιφάνεια και στην άλλη, στην πυχιοκαρπική εδώ είναι ένας γύρος. Τέλειωσε ένας γύρος. Εάν τυχόν έχουμε βάλει και έχουμε βρει ότι η ένταση του γεγονότος, του θέματος είναι κοντά στο 50, είναι υπεραρκετή όλη αυτή η διέγερση και η προετοιμασία που έγινε, να σταματήσουμε εδώ στον ένα γύρο. Και τι κάνουμε μετά? Κάνουμε εξισορρόπηση της ενέργειας, η οποία εξισορρόπηση θα σας δείξω μόνο μέχρι τα χέρια, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσω να την κάνουμε αυτά εδώ πέρα τα σχέδια, αλλά θα σας δείξω όταν θα τελειώσουμε και τα έχω βγάλει αυτά, την υπόλοιπη όλου του κορμιού. Συμφωνεί? Λοιπόν, βάζουμε τη μία παλάμη μας επάνω στην άλλη και εισπνέοντας τη σέρνουμε μέχρι τον ώμο. Μετά βάζουμε τη ράχη του χεριού κάτω από τη μασχάλη και εκπνέοντας την κατεβάζουμε. Ξαναπαίρνουμε την ενέργεια και την ανεβάζουμε πάλι μέχρι εδώ. Και την ξανακατεβάζουμε εκπνέοντας. Αυτό το πράγμα το κάνουμε 2-3 φορές. Ήδη πιστεύω ότι όλοι σας θα έχετε νιώσει μια διαφορά μέσα σας και έξω σας με όλα όσα έχουν γίνει εδώ. Αν τυχόν κάποιος είχε βρει ότι ήταν 70-80 η ένταση του γεγονότος, του θέματος, τότε κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο. Ένας δεύτερος γύρος θα αποτελέσει μαζί με την εξισορρόπηση της ενέργειας έναν κύκλο. Εάν δεν υπάρχει έντονη ψυχολογία, αν τα έχουμε καταφέρει καλά με την ψυχολογική αντιστροφή, πάνω από έναν κύκλο εγώ δεν έχω πάει με κανέναν ασθενή μου. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η ενεργειακή δραστηριοποίηση που γίνεται και ιδιαίτερα στα χέρια, διότι εδώ οι μεσηβρινοί είναι του χεριού μας, δεν μπορούν να πάνε το βάθιο όπως πάνε στο κορμί, που έχουν επίπεδα που πότε είναι διαχειρίσιμοι και πότε όχι. Εδώ είναι στα χέρια μας μέσα, δηλαδή ανεβαίνουν εδώ οι Γιάν, κατεβαίνουν οι Γιν και τέλειωσε η ιστορία, τους έχουμε στη χούφτα μας, όπως είναι και στο πρόσωπο. Έτσι μπορούμε και από το πρόσωπο να επηρεάσουμε πάρα πολύ. Το πρόσωπο είναι γεμάτο ενεργειακά σημεία. Αυτό είναι η τροποποίηση που έχω κάνει εγώ πάνω στην μέθοδο των Γκρέγκ και Κάλαχαν. Είναι κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, να πείτε, να σημειώσετε, να οτιδήποτε πριν πάμε παρακάτω? Όχι, δεν το σήκατε. Πολύ μου αρέσει. Ελπέστη. Να το ρωτήσω. Εγώ το βράδυ πάνω στο επεισόδιο που παθαίνω, πάντοτε μου βιάζουν ορισμένα δάχτυλα. Γιατί θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι τέτοιο?
Το μούδιασμα είναι θέμα κυκλοφοριακό, είναι θέμα νευρικό και είναι και θέμα ενεργειακό. Ό,τι διαλέγεις παίρνεις τώρα από αυτά. Κατάλαβες. Γιατί είναι συνήθως τα κρυανά δύο δάχτυλα στο ένα δάχτυλα. Έχεις δοκιμάσει κάτι να κάνεις από τις ενεργειακές τεχνικές, γι' αυτό. Έχω κάνει θεραπευτικό κώδικα και ο πονοπόνο πάνω σε αυτή τη σύνδεση. Λοιπόν, μια και θίχτηκε και ο θεραπευτικός κώδικας, τον οποίο θα πούμε παρακάτω, το θέμα μας είναι το εξής, ότι ο θεραπευτικός κώδικας πάει να αλλάξει εγγραφές, οι οποίες θέλουν κάποιο χρόνο για να φανούν οι αλλαγές τους. Ενώ αυτό το, εγώ τι λέω, αυτή τη μέθοδο έψα. Από το Βόλο έχουμε εργοστάσιο έψα. Λοιπόν, λέγεται ενεργειακή ψυχοσωματική αυτοθεραπεία. Αυτή είναι για άμεσα θέματα. Μου διάσα τα δάχτυλά μου και το κάνω. Δυστυχώς έχω άρνηση να κάνω κάτι σαν EFT. Αυτό με χαλάει. Έχεις άρνηση. Δούλεψε τούτο. Να δουλέψω με την κλίδα. Δοκίμασε με τα δεξιόστροφα να δεις τη διαφορά και τη γλύκα που έχει. Δεν ξέρω αν το, την ώρα που το κάνατε πώς νιώθατε. Είδατε τι ωραίο που είναι. Θυμάστε την αίσθηση που είχατε όταν κάνατε απλώς έτσι που κάναμε παλιότερα. Ε? Ενώ έτσι είναι άλλο πράγμα. Ο μεσημβρινός του νεφρού έχει σαν κύριο συνέστημα τον φόβο. Και ο φόβος είναι αυτός ο οποίος μας φρενάρει σε όλα. Η ενοχή δεν έχει δικό της μεσημβρινό, είναι εξαπλωμένη παντού. Είναι παντού η κυρία, ε. Μετά από τον μεσημβρινό του νεφρού έρχεται ο μεσημβρινός σχολιδόχου κύστεως και του ύπατος. Είναι young όργανα. Αυτοί έχουν το θυμό. Και μου απαντήσατε και με καλύψατε κιόλας. Ωραία. Χαίρομαι. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Αν δεν το κάνεις αυτό. Ξεκινάω λοιπόν να κάνουμε αυτό για ένα λεπτό, για δύο. Όσο πιάνει αυτό το κατεβατό. Όσο. Όσο πιάνει, ότι καλωσορίζω τα συναισθήματα σαν φίλους, τα αποδέχομαι, τα αφήνω να διαλύονται μέσα μου, να διαχέονται, να και να φεύγουν. Μετά, ζητώ συγγνώμη, ο πόνο πάνω. Θα διαβάσω αυτό και θα κάνω. Θα το μάθεις, δύο-τρεις φορές διαβάσω, θα μάθεις απ' έξω. Δεν είναι τίποτα. Κοιτάξτε, σας είπα εχθές ότι είναι, κάθε χειρουργική επέμβαση είναι λάθος. Εγώ αν έχω χειρουργήσει, μέσα στα αίματα ήμουν. Δύο στο αντικαρκυνικό, φανταστείτε τι χειρουργία κάναμε. Όμως, στερνή μου γνώση να μην σε έχω τώρα. Άλλα πράγματα πιστεύω αυτή τη στιγμή. Όχι όπως και τότε ένιωθα καλά. Αλλά, τέλος πάντων, συνέτρεχαν πολλοί λόγοι που τα έκανα. Τώρα όμως δεν θα μπορούσα να κάνω τον παραμικρό ακροτηριασμό σε άνθρωπο. Σύμφωνα με αυτά που πιστεύω. Είναι μεγάλο λάθος να βγάλεις οτιδήποτε. Όταν μπορείς να το βγάλεις με τις σκέψεις σου. Να το διαχειριστείς με τις σκέψεις σου. Άλλος κανείς να πει τίποτα για να προχωρήσουμε. Εγώ θέλω να πω ότι εγώ από την ώρα που έβγαλα τη χολή μου αρχίσαν οι διάφορες ανισορροπίες στο σώμα. Δηλαδή. Σαν όργανο δεν λέει τίποτα, αλλά σαν μεσημβρινός είναι πολύ καλός, πολύ γερός. Αν χτυπήσεις εδώ το 14, άμα χτυπήσεις εδώ το 14, το τι κάνει δεν λέγεται. Είπαμε ότι είναι χολιδόχος, θυμός. Λοιπόν, ξαναπέστε, δεν τα άκουσα. Τα θετικά συναισθήματα υπάρχουν στους ασύνδρους ή μόνο τα αρνητικά, τη χαρά, ας πούμε. Χαρά, υπάρχει βέβαια, στην καρδιά.
Είναι το συνέστημα. Ο επόμενος μας υδρυνός είναι καρδιά περικάρδιο, τριπλός θερμαστής, λεπτό έντερο. Είναι τέσσερι μαζί. Ξέχασα χτες να σας πω σε κάποιον που κρυώνει να χτυπάγατε εδώ το 17 του τριπλού θερμαστή να ζεσταθείτε ή να το κάνετε έτσι. Τριπλός θερμαστής. Είναι ένας θερμοστάτης μας. Λοιπόν, τώρα άρχισε να δουλεύει το πράγμα και προχωράμε. Τώρα μια και τα ξεκινήσαμε, να πούμε και την διαφοροποίηση που έχουμε κάνει στον κώδικα και μετά να πάμε να πούμε τι είναι αρρώστια και τι είναι σύμπτωμα, γιατί την κάνει ο οργανισμός μας κλπ. Εντάξει. Λοιπόν, πάλι στον κώδικα πηγαίνουμε στα ευαίσθητα σημεία του στήθους, αφού έχουμε κάνει όλη την προεργασία, έτσι. Έχω αυτό το θέμα, τι συνέστημα μου δίνει, τι υπήρχε τέτοιο συνέστημα παλιότερα ή πόσα είναι παλιότερα, ποιο είναι το πιο δυνατό. Συνειρμικά έρχονται και τα γεγονότα που δημιούργησαν αυτά τα συναισθήματα, έτσι. Δεν το κάνεις καλά. Δεξιόστροφα. Λοιπόν, αρχίζουμε και πάλι και να λέμε αγαπημένα μου κύτταρα. Σας παρακαλώ, μην μιλάτε μεταξύ σας και προσπαθήστε να συγκεντρωθείτε σε κάποιο θέμα σας όσο κάνουμε αυτό το πράγμα, να μπορούμε να ωφελούμαστε κιόλας. Εντάξει. Λέμε αγαπημένα μου κύτταρα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια τέτοια εξελικτική φάση που μπορούμε κάλλιστα να αφήσουμε κάθε αρνητική εγγραφή που υπάρχει μέσα μας και να περπατήσουμε σε ένα μονοπάτι όπου είναι γεμάτο με αξίες, όπως είναι η ασφάλεια, όπως είναι η αυτοαποδοχή, η ελευθερία, η ευχαρίστηση και μέσα από αυτές να εγγράψουμε καινούργιες εγγραφές στις κυταρικές μας μνήμες. Κατόπιν σκεφτόμαστε για λίγο και διαλέγουμε κάποιες πνευματικές αλήθειες ή κάτι που να ταιριάζει, πώς κάναμε με τις εμπεδοτικές ερωτήσεις, να ταιριάζει με το θέμα που μας απασχολεί. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε πες ότι διαλέγουμε μια πνευματική αλήθεια. Είμαι αθάνατη ψυχή, δεν μπορεί να με βλάψει τίποτα. Έτσι. Και χρησιμοποιούμε μόνο αυτή. Μπορούμε να βρούμε μπόλικες, ο καθένας όποια του ταιριάζει. Τι κάνουμε λοιπόν, φέρνουμε τα χέρια μας εδώ, στην κορυφή του μετόπου. Προσπαθούμε τώρα να επηρεάσουμε διάφορα τμήματα του εγκεφάλου με αυτό που κάνουμε. Και θα έχει μια εξελικτική επίδραση στον εγκέφαλο αυτό. Λοιπόν, φέρνουμε τα χέρια μας εδώ και παίρνοντας μια εισπνοή απαλή, πηγαίνουμε προς τα πίσω μέχρι την πίσω μεριά του άνω μέρους του κρανίου μας. Κάνοντας εισπνοή λέμε «Είμαι αθάνατη ψυχή», σκεφτόμαστε με την εισπνοή. Εδώ κάνουμε κράτημα, δεν μπορεί να με απειλήσει τίποτα, ας πούμε, στην εκπνοή. Άπνια. Είμαι αθάνατη ψυχή. Δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι αθάνατη ψυχή. Δεν φοβάμαι τίποτα. Ερχόμαστε εδώ.
Ξανακάνουμε πάλι αυτή την κίνηση. Μέχρι τη ρίζα εδώ του κρανίου και επανερχόμαστε. Εισπνοή με αθάνατη ψυχή, κράτημα, δεν φοβάμαι τίποτα, άπνια. Τρεις φορές που κάνουμε είναι 30 με 40 δευτερόλεπτα. Τα έχω χρονομετρήσει αυτά που θέλει και το στατικό που κάνει ο Lloyd Hugh Johnson. Ερχόμαστε εδώ μετά. Συνεχώς έχουμε στο νου μας τις πνευματικές αλήθειες, η κάθε. Όχι, δεν τα ακουμπάμε, στον αέρα. Μετά ερχόμαστε εδώ. Θα ερχόμαστε εδώ. Κατόπιν πάμε κάτω στους γεννητικούς αδένες. Αφού το κάνουμε και αυτό τρεις φορές, ερχόμαστε πάλι στην κορυφή της κεφαλής, με ακίνητα τα χέρια αυτή τη φορά, και οραματιζόμαστε το φλοιό των ημισφαιρίων του εγκεφάλου να ενεργοποιείται από τη συμπαντική ενέργεια. Κατόπιν φέρνουμε στη ρίζα της μύτης τα χέρια, αφού περάσουν έτσι ο ίδιος χρόνος, έτσι δεν κρατάω τώρα τους χρόνους γιατί τα λέμε αυτά να δούμε πως είναι, και οραματιζόμαστε την ενέργεια που πηγαίνει στην υπόφυση κατόπιν. Πάμε τα χέρια μας στους κροτάφους, οραματιζόμαστε την επίφυση και τις 12 εγκεφαλικές συζυγίες που φεύγουν από τον εγκέφαλο και βγαίνουν έξω στο πρόσωπο, και μία εξ αυτών, το πνευμονογαστρικό, φτάνει μέχρι κάτω στο έντερο. Είναι η αιτία για πολλές οργανομετατροπές των συγκινησιακών καταστάσεων πάνω σε σωματικά όργανα. Κατόπιν βάζουμε τα χέρια μας στο θυρωειδή. Τα βάζουμε στους ενδοκρινείς αδένες. Είναι και αυτοί οι ενδοκρινείς αδένες. Ο σπλήνας, το σηκώτη και το πάγκρεας είναι αδένες. Επίσης εδώ
επηρεάζουμε και έναν δεύτερο εγκέφαλο που λέγεται παχιέντερο. Κατόπιν πάμε τα χέρια μας στα επινεφρίδια. Και τελειώνουμε με τα γεννητικά μας όργανα. Αυτή είναι η διαδικασία, κάπως διαφορετική και ίσως και λίγο πιο απλοποιημένη από αυτή που έχουν κάνει ο Λόιντ με τον Τζόνσον. Μετά από αυτό κλείνουμε τα ματάκια μας και αρχίζουμε να οραματιζόμαστε αυτά τα οποία θέλουμε να αλλάξουν. Έχουμε πει ότι πάνω σε δύο σκέλη πρέπει να γίνει η εμφανής αλλαγή. Το ένα είναι το πόσο κουρασμένοι νιώθουμε, το πόσο ενέργεια κάθε φορά μπορούμε να διαθέτουμε, πόσο δηλαδή μπορούμε και προσποριζόμαστε ενέργεια ή δεν τη σπαταλάμε χαζοειδώς, και βέβαια πόσο αφήνουμε τα συστήματα πεποιθήσεων να μας τραβάει από το μανίκι. Καμιά ερώτηση εδώ πέρα. Κάνουμε μια θετική προβολή, δηλαδή σε αυτή την εδώ που ηρεμούμε. Στη χαλάρωση μετά από το... Ναι. Πιο πολύ οραματιζόμαστε ότι όπως θα δείτε, μάλλον καλύτερα να μην σου απαντήσω τώρα, να ακούσετε τον κβαντικό διαλογισμό που είναι μετά το φαγητό και θα, μάλλον όχι πριν το φαγητό είναι, θα πάρετε απάντηση σε αυτό. Είναι όλη η διαδικασία που είναι μετά από αυτό που σας είπα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι διαλογισμοί που είναι γραμμένοι τώρα, ακούστε τους, μάθετε τους και ξεχάστε τους, πετάχτε τους. Φτιάξτε δικά σας σχέδια. Βάλτε μια απαλή μουσικούλα και κάντε το δικό σας δρόμο. Να εκαμίνω, καμινάντε. Του άσελα ελκαμίνα λαντάρ. Δεν υπάρχει δρόμος, εμείς θα το φτιάξουμε περπατώντας. Γι' αυτό μην ακούτε, ας πούμε, όλα αυτά που ακούσατε από μένα και θα ακούσετε, στην άκρη, μάθετε τι γίνεται και προχωρήστε σε δικό σας στυλ. Κάθε άνθρωπος είναι ο δημιουργός μιας κάποιας κατάστασης, αλλά και είναι και ο καλύτερος θεραπευτής αυτής της κατάστασης. Εγώ θα σας διδάξω έναν τρόπο. Πώς θα το διαχειριστείτε είναι δικό σας θέμα. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι ο κβαντικός γιατρός πάει κοντά στον ασθενή με μια αγάπη, με μια ενότητα και του λέει, κοιτάς τι λένε οι στατιστικές. Εντάξει, οι στατιστικές λένε έχεις τόσο καιρό αυτό, αλλά δεν είναι αυτό. Οι στατιστικές έχουν βγει από κάποιους ανθρώπους γύρω-γύρω. Εσύ είσαι έξω από αυτό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνανε διαφορετικά πράγματα για να φτιάξουν αυτό που έχουν και θα κάνουν διαφορετικά. Στα χειρουργεία που κάναμε, ιδιαίτερα στο αντικαρκινικό, ξέρετε τι μεγάλη διαφορά είχαν οι άνθρωποι που ήταν ερωτευμένοι, που ήταν αισιόδοξοι, που είχαν ένα λόγο τέλος πάντων να βγουν γρήγορα από το κρεβάτι. Τι ωραία επούλωση, τι απ' όλα. Και είχαμε, ας πούμε, και κάποιους άλλους μυρμύριδες, οι οποίοι δεν είχαν κανένα λόγο, γιατί να... μπακούρια, ξέρω τι ήταν. Λοιπόν, κάθονταν εκεί πέρα και... Εσείς θα βρείτε τον τρόπο που θα φτιάξετε τις δομές σας. Εσείς θα βρείτε τον τρόπο που θα επικοινωνήσετε με αυτή τη μαγική υπόστασή σας. Εύκολο είναι, μην νομίζετε ότι είναι δύσκολο. Οι πεποιθήσεις που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας το κάνουν αδύνατο σχεδόν. Τώρα που θα πάτε να ξεκουραστείτε,
Κάντε λίγο, παρακολουθήστε τις σκέψεις που έρχονται. Αφήστε τις να σκέφτονται ό,τι να είναι, ό,τι να είναι οι σκέψεις. Αφήστε τις να πηγαίνουν όπου θέλουν. Αρκεί να τις αφιερώστε λίγο. Αυτό κάνουμε και στη σιωπή όταν κάνουμε σεμινάριο σιωπής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι περάσματα θα βρείτε με αυτόν τον τρόπο. Η σιγή του νου, όσο λέει και ο Περσαμόντη. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για τον κύριο Κρέβκερ. Τον ξέρει κανείς? Κρέβκερ, Γάλλος. Αυτό το περίεργο ονόματα. Ναι, εγώ το λέω Κρέβκερ και οι μεταφραστές του έτσι τον λένε. Σας έχω βάλει εδώ κάποια ερωτήματα στη σελίδα 2 και 3. Θέλετε να τα διαβάσουμε, να φρεσκάρουμε λίγο πριν πάμε στον κύριο Κρέβκερ? Να μας πει τι είναι αυτή, γιατί, ποια είναι η αρρώστια, ποιο είναι το σύμπτωμα, τι κάνουμε. Ή να πάμε κατευθείαν στον κύριο. Θα κάνουμε αυτές τις ασκήσεις που μας έδωξες, θα τις κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ποιες? Εκεί σου παραλλαγή του EFT και του κώδικα. Ναι, θα τις κάνουμε κάποια στιγμή που θα τελειώσουμε με την εισαγωγή αυτή που κρατάει πολλή ώρα. Θα μαζευτούμε όλοι λίγο πιο κοντά και όποιος θέλει να αναφέρει κάποιο θέμα του, εδώ θα πρέπει να νιώσουμε ότι είμαστε ένα. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχουμε προσωπικά δεδομένα ένας από τον άλλον. Εσύ θα πεις, ορίστε, να, θα βρούμε έναν άνθρωπο και άλλον έναν δύο και θα κάνουμε εφαρμογή όλοι μαζί, θα κάνουμε το ίδιο πράγμα για να κάνουμε καλά αυτόν τον άνθρωπο. Για να το ξέρεις, θα πει γκρεπκιόρ, στα γαλλικά, βαρύ καρδιά, βαρύ καρδιά. Βαρύ, ναι. Σακ κέρ είναι η άγια καρδιά. Ο γκρεβ είναι ο βαρύς. Ναι, ξέρω, ξέρω, ξέρω. Τι του είχαν κάνει του ανθρώπου. Λοιπόν, επειδή έχουμε εδώ το δάσκαλο ο οποίος είναι στο ρολόι άγρυπνος φρουρός, να μην αφήνουμε τον χρόνο να περνάει, παιδιά. Έχεις και το γέλιο μετά, μπορείς να κόψεις από αυτό. Να κόψουμε από το γέλιο. Το φαΐ είναι εσείς δύο. Α, να κόψουμε το φαΐ. Το βρήκα. Ναι, εκεί στο μοναστήρι που ήμουνα ήταν άτομα που κάνανε να φάνε και εγώ δεν ξέρω μήνες. Λοιπόν, να μην πούμε πολλά τότε, μου κόψε τη φορά ο δάσκαλος. Έχουμε ένα αυτοκίνητο. Και αρχίζει, ας πούμε, αυτό το αυτοκίνητο κάποια στιγμή να μην δουλεύει καλά το distributor, πολλαπλασιαστής και να μην φορτίζει την μπαταρία. Εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ακόμα, μέχρι που ένα πρωινό πάμε να βάλουμε μπρος και δεν παίρνει μπρος. Ή κάποια στιγμούλα, τότε που γίνανε πιο εξελιγμένα τα αυτοκίνητα, ανάβει το λαμπάκι της μπαταρίας. Η νόσος ήτανε κάπου στο distributor. Το σύμπτωμα είναι το λαμπάκι. Ο Deepak Chopra λέει ότι όταν αρχίζουν να φαίνονται τα συμπτώματα, τότε αρχίζει, έχει αποφασίσει ο εαυτός μας να αντιμετωπίσει τη δυσαρμονία. Ο δυτικός γιατρός, όταν αρχίζουν τα συμπτώματα, λέει νόσος αυτά. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε το λαμπάκι από το ταμπλό. Φανταστείτε ένα άλλο παράδειγμα, ότι ο δήμαρχος έχει πει να μην βγάλουμε τα σκουπίδια έξω για ένα διάστημα. Και αρχίζουμε εμείς και συσσωρεύουμε σκουπίδια. Κάποια στιγμή δεν αντέχουμε πια τη βρώμα και βγάζουμε παρανόμως τα σκουπίδια έξω. Μπιμπίκια, εξανθήματα, ό,τι θέλετε. Δεν είναι η νόσος αυτή.
αυτό είναι το σύμπτωμα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ότι να ευωδώνουμε δηλαδή, όταν έχουμε μια συμπτωματολογία, λένε οι δυτικοί γιατροί, μέχρι τα 38 βαθμούς μην δίνετε αντιπυρετικό. Γιατί βοηθάει τον οργανισμό μας. Βέβαια υπάρχει και ένας άλλος πολύ ωραίος διανοητής, ο Σαμπά, ένας Γάλλος, ο οποίος λέει πιο ωραία πράγματα ακόμη και πιο ανατρεπτικά. Ας πούμε, λέει, γίνεται ένα δυστύχημα και μαζεύονται γύρω-γύρω ασθενοφόρα, αστυνομίες και δεν μαζεύεται. Λοιπόν, ο άλλος που βλέπει τώρα αυτή την κίνηση, τα ασθενοφόρα και τα αυτά, λέει, έγινε δυστύχημα. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Λοιπόν, γενικά θα πρέπει να θεωρήσουμε, όπως λέει και ο Δόκτωρ Χάμερ, ότι η αρρώστια είναι ένα... Καταρχήν τα συμπτώματα έτσι είναι φιλαράκια που έρχονται να μας πούνε κάτι δεν κάνεις καλά, πρόσεχε, μαζέψου, κοίταξε τον distributor, κοίταξε τα αυτά σου, γιατί να, η μπαταρία σου βγάζει κόκκινο. Λοιπόν, πρέπει να τα θεωρούμε καταρχήν και να τα καλοδεχόμαστε όλα τα συμπτώματα. Ότι, να πάμε λίγο παραπέρα, ότι η νόσος είναι και αυτή μια εκδήλωση της συνειδητότητάς μας, που είναι κάτι παραπάνω από το συνειδητό. Είναι λίγο λογοπαίγνιο, αλλά η συνειδητότητα είναι υποσυνείδητη. Εντάξει, κατανοητό. Λοιπόν, ότι κάτι πάει να παιχτεί. Κάποιο συμβόλαιο, το ανώτερο αυτού μας, το ανώτερη διάνοιας εξελίσσεται. Μπορεί να τρομοκρατηθούμε ούτε τίποτα, ας το καλοδεχτούμε. Έχω καρκίνο. Και τι έγινε, θα πεθάνω καλύτερα, μια ώρα αρχίτερα. Ναι, ο θάνατος τι είναι, απελευθέρωση είναι. Το πιο ζούμε όλη μας τη ζωή για να πεθάνουμε. Να πάρουμε αυτό το δώρο. Γιατί είναι ηρωική πράξη η επαναπροσωποποίηση, η ενσάρκωση. Ενώ ο θάνατος είναι γαλήνια και ωραία. Λοιπόν, πρέπει να κοιτάμε σε κάθε νόσο αν αξίζει τον κόπο για να τη θεραπεύσουμε. Όχι, μην γελάτε. Αν πρέπει από αυτή την νόσο να παιχτεί η εξέλιξη δική μου και όλων των προσώπων του θειάσου μου, καλύτερα να πεθάνω. Και τι έγινε λοιπόν. Μην έχουμε αυτή την αγωνία του θανάτου, των γυρατιών. Ό,τι φοβόμαστε το έλκουμε, καταλάβετε το. Αυτά με λίγα λόγια, δεν θέλω να επεκταθώ. Πιστεύω ότι θα είσαστε πολλοί που θα αρχίσετε είτε μέσα είτε έξω να με ρωτάτε και θα μπορέσετε να σας πω περισσότερα. Αλλά για να μην καταστρατηγούμε και το πρόγραμμα. Λοιπόν, τώρα, ελάτε. Ναι, εντάξει, εντάξει, δεν είναι. Κανένας δεν αγχώνεται. Ελάτε λίγο πιο σημα να κάνουμε θεραπείες τώρα. Τα κλείσουμε αυτά. Θέλω πιο κοντά τις καρέκλες μας. Είναι. Ναι, εδώ. Αν θες να τη βγάλεις όρθιος, κάτσε όρθιος. Περιορέξεως. Ιθόπιτα. Θες να φτύσεις εσύ. Έλα. Θα κάτσεις λίγο έτσι από μένα και ή θα σου κάνω εγώ, εσύ θα το αποφασίσεις. Ή θα σου κάνω εγώ τη θεραπεία ή θα εγώ. Εντάξει, έγινε. Αυτά να τα έχω. Αν θέλεις να γραφτώ, ναι. Θα το κλείσουμε. Όχι, δεν ξέρω. Εσύ είσαι πιο ειδήμων. Η Σοφία θα μας πει. Α, είναι και αυτό. Ναι, ωραία. Δεν νομίζω. Θα το γράψουμε ή όχι.
ό,τι θες εσύ. Θες να γραφτεί αυτό που θα γίνει σε εσένα. Θες παράδειγμα ή δεν θέλεις κανένα να ακούσει τι γίνεται. Όχι, αν σήμερα. Οπότε... Περίμενε. Ηλία, πώς τα ακούγεται, θα τις βάλουμε κα... Ακούγεται? Ωραία. Δεν βλέπουμε. Εδώ και δύο μήνες έχω έναν επιτοπιό που τον βγάζω στα χείλη μου, ο οποίος βγαίνει, μου έχει κάνει μια διασπορά εδώ πέρα και, το, και μόλις λίγο αυτό τρίβεται, τίποτε, τον ξαναβγάζω έπειτα στα χείλη. Και εδώ και δύο μήνες έχω συνέχεια επιτοπιό, δηλαδή δεν έχει καθόλου. Συνέχεια βάζω ζωριράξ και τώρα πήγα στο συγκρός και μου δώσανε αντιβίωση για τον επιτοπιό και βάζω μια κρέμα αναπλαστική εδώ πέρα. Αλλά ωστόσο υποφέρω και φοβάμαι πάρα πολύ τον επιτοπιό. Δηλαδή εδώ και δύο μήνες δεν έχει φύγει καθόλου. Επειδή δεν έχει φύγει, φοβάσαι ή σου έχουν πει ότι αυτό κάνει κακό πολύ? Επειδή δεν φεύγει. Είμαι συνέχεια με επιτοπιό στα χείλη. Πότε από εδώ, πότε από εδώ. Δεν φεύγει καθόλου. Και τι φοβάσαι από αυτό? Φοβάμαι. Τώρα μου βγήκε. Φοβάμαι ότι θα πεθάνω, όχι. Αλλά θα ζω με αυτό. Δεν θα μπορέσω να. Δεν μπορώ να έχω συνέχεια ένα επιτοπιό στα χείλη μου. Συνέχεια. Είναι πολύ ο καιρό που τον έχω. Τον έχω δύο μήνες ακριβώς. Συνέχεια. Συνέχεια. Φεύγει και ξανάρχεται. Συνέχεια. Και εδώ πολύ άσχημα γι' αυτό. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι πολλοί από αυτούς τους διανοητές κάνουν θεραπείες χωρίς να ρωτάνε την αιτία. Τι έχεις? Γιατί το μόνο που επιδιώκουν να κάνουν και που γίνεται με αυτές τις τεχνικές είναι μια εναρμόνιση του ενεργειακού μας συστήματος. Επομένως, είτε ερπιτοϊό έχεις, είτε Candida albicans, είναι και αυτή ζωρικιά. Ταλαιπωρία κάπως ο καιρό. Και όσο εσύ δεν κάνεις καλά, γιατί όλοι μας νομίζουμε ότι η Ζοβιράξ ή κάποια άλλη κρέμα θα την κάνει καλά και δεν πάνε ας πούμε εδώ. Είναι μια μέθοδος αυτή, βάζοντας το χέρι σας επάνω στο ιώδες και ενεργειακό κέντρο μπορείτε να κάνετε διάγνωση χωρίς να σου πει τίποτα άλλο. Λοιπόν, παίρνουμε τα χεράκια μας εδώ και αρχίζουμε παρόλο ότι έχω αυτό τον έρπη. Και διασπορά στο σαγόνι μου. Δέχομαι και αγαπώ τον εαυτό μου. Δέχομαι και αποδέχομαι όλα τα συναισθήματα που μου δημιουργεί αυτή η κατάσταση. Τα καλωσορίζω όλα σαν φίλους, τα οποία κάτι έρχονται να μου δώσουν, να μου προσφέρουν μία γνώση, ένα μήνυμα ότι κάτι δεν πάω καλά, κάτι πρέπει να διορθώσω. Ζητώ συγγνώμη από όλη αυτή την κατάσταση. Την αγαπώ, με αγαπώ, αλλά την απαλλάσσω από το να υπάρχει για τη δική μου εξέλιξη. Ζητώ συγγνώμη για την οποιαδήποτε συμμετοχή μου στη δημιουργία της. Ευχαριστώ κάποια ανώτερη υπόστασή μου, η οποία συμβάλλει με τις καταστάσεις να διορθώνουμε και να εξελίσσουμε και εναρμονίζω το σώμα μου και την ψυχή μου και το νου μου και απαλλάσσομαι από αυτή την κατάσταση. Αρχίζουμε λοιπόν εδώ. Εσύ τι θα σκέφτεσαι? Η κατάσταση. Ότι απαλλάσσεσαι από αυτή. Λίγο το κεφαλάκι σου προς εμένα. Έτσι, μπράβο. Βλέπετε εσείς ή από εκεί? Τα ξέρετε τώρα, τα έχετε δει. Σε ρώτησα να θες εσύ για εγώ, γιατί εγώ είμαι και λιγάκι βαριοχέρης. Θα σκέφτεσαι αυτά που είπαμε, ότι απαλλάσσεσαι? Ναι, αυτό σκέφτομαι. Απαλλάσσουμε την κατάσταση.
ήσυχο στο κεφαλάκι, έτσι, μπράβο. Συνεχίσουμε άλλη μία, γιατί σε είδα λίγο ζορισμένη και σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε άλλο ένα γύρο, έτσι. Πολύ καλά έπες. Κοίταξε, αυτό που έγινε έχει επενέργεια. Μέχρι το βράδυ θα σου φύγει. Κάτσε τώρα. Έχουμε συνέχεια. Εννοείται θα μου έχει φύγει από τα παραπλία. Βρες μου δύο προβληματικές αλήθειες. Μία, έστω. Μου βγαίνει μία αλήθεια. Ποια θες? Αξίζω όπως είμαι. Ναι. Μ' αγαπάω όπως είμαι. Αξίζω όπως είμαι. Είμαι αθάνατη ψυχή. Ναι. Αξίζω ό,τι και να είμαι. Ναι. Όπως είμαι. Ε? Αξίζω όπως εντάξει. Είμαι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε μετά. Παρόλο ότι έχω αυτό τον έρπη. Αγαπημένα μου κύτταρα. Είναι ώρα τώρα πια. Είμαστε σε τέτοια εξέλιξη. Που ήρθε η ώρα να απαλλαγούμε από κάποιες εγγραφές. Στην κυταρική μνήμη που δημιουργούν έρπιτες και ό,τι διάλογο άλλο θέλει. Αυτό λοιπόν και εγώ απαλλάσσομαι από αυτές τις εγγραφές που υπάρχουν σε εσάς και γράφω καινούργιες εγγραφές που θα με κρατάνε πάντα γεροί και χαρούμενοι. Έλα. Σκέψου αυτό που είπες. Είναι αλήθεια. Πολύ κάτω το πας. Μέχρι εδώ.
Φέρε τα χεράκια σου εδώ. Πιες λίγο τα ματάκια σου. Και εσείς οι άλλοι βάλετε κάποιο θέμα. Εκφράστε την ευγνωμοσύνη σας προς το σύμπαν και δεχτείτε τη διευθέτηση αυτού του θέματος. Είναι δική σας η ενέργεια, αλλά το αποτέλεσμα είναι πιο ψηλά. Έχεις να μου πεις κάτι, νιώθεις κάτι διαφορετικό, κάτι... Γνώστε αισθήματα ευγνωμοσύνης νιώθω τώρα και νιώθω πολύ καλά ενεργειακά, ψηλά έτσι, ενώ ήρθα πολύ κουρασμένη. Πιστεύεις δηλαδή ότι το σύμπαν ήρθε, σε έκανε κάτι και εκφράζει το ίδιο ευγνωμοσύνη σου. Ναι. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το τελευταίο συνέστημα. Και υψηλή ενέργεια. Δηλαδή. Νιώθεις έτσι γερή. Ναι, πιο δυνατή. Από ότι όταν ήρθα και έκατσα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Δεν είναι ευχαριστώ γιατί. Δεν πιάνει. Όχι, μην μου το λέτε αυτό. Πάλι από την αρχή να ξεκινήσουμε. Ξέρεις τι λένε. Κι άλλο, κι άλλο. Κανένας έχει να πει καμιά εμπειρία από αυτή την... Κανένας άλλος. Από αυτό που κάνατε. Προφανώς κάποιος θα βάλει τα δικά του θέματα, έτσι δεν είναι. Μας είπατε να δουλέψουμε το θέμα του... Ναι, το είπα αυτό, αλλά λέω προφανώς κάποιος θα έβαλε κάποια δικά του. Εγώ έβαλα. Να ορίστε. Έβαλα την παγούρα. Τι έγινε? Καταρχήν από το πρωί που είμαι εδώ δεν έχει πιάσει η παγούρα ιδιαίτερα. Ωραία. Αλλά αισθάνομαι πιο καλά εγώ στην καρδιά. Τέλειο, τέλειο. Καρδιά ίσον ενότητα και είναι κάτι που πραγματικά αυτή τη στιγμή καλλιεργείται εδώ μέσα σε αυτό το σεμινάριο. Τι χρώμα το βλέπεις αυτό το... την αίσθηση που έχεις? Σαν την πλούζα σου? Φαγούρα μου. Όχι καλέ, είπες κάτι αισθάνεσαι εδώ. Στην καρδιά, ναι, στην καρδιά. Πρασινογάλαζε είναι. Α, ωραία, ταιριάζει. Είναι, ξέρεις, το γαλάζιο εδώ και το πράσινο εδώ. Και έχω και το θηροειδό. Καλά τα πήγαμε, πράσινο γάλαζιο. Έχεις εναρμονιστεί καλά δηλαδή, σύμφωνα με τον κύριο Μπρόφμαν. Κάποιος που έβαλε για την, στην ανθρώπισσα εδώ το θέμα, που θέλεις, εσείς να. Τι είδες? Φουσκάλες. Αυτό είναι. Πηγαίναν πίσω ή σπάγανε? Πίσω. Πίσω. Ναι. Είναι ένας νευροτρόπος ιός ο έρπης, ο οποίος ας πούμε πηγαίνει πότε εμφανίζεται στο δέρμα μας και πότε πηγαίνει μέσα στα γάγκλια του νευρικού συστήματος, δίπλα στη σπονδυλική στήλη. Και όταν μας βρει μπόσικος, με πεσμένη ενέργεια, με πελπισμένες σκέψεις και δεν συμμαζεύεται, τότε κάνει την εμφάνισή του για να μας συμπληρώσει κάτι στην όλη μας καλή κατάσταση. Και εγώ δούλευα συγχρόνως και την κοπέλα και εμένα. Α, μπράβο σου. Ναι. Είδες κάτι με την κοπέλα? Ναι, είδα ότι εδώ πέρα λίγο της λευκάνθηκε το πρόσωπο. Κάτι τέτοιο έβλεπα και εγώ, ναι. Α, ναι. Ναι. Το λευκό φως, παιδιά, είναι όλη η συνειδητότητά μας. Αναλύεται στα 7 χρώματα των ενεργειακών μας κέντρων. Και πάντα το λευκό φως είναι ευωδοτικό για όλα. Αν πήρα κάποια αρνητική ενέργεια από σένα τώρα, αν, που δεν με νοιάζει εμένα, έτσι, και βάλω λευκό φως εδώ στα δάχτυλά μου, φεύγει. Να.
Επίσης μας βοηθάει το λευκό φως να επικοινωνούμε με αγαπημένες ψυχές που δεν είναι σε αυτόν τον πλανήτη. Δηλαδή, για πέστε μου πώς. Πώς. Δηλαδή, πώς να έχω το χρώμα. Εγώ πάντα το λευκό φως. Λευκό, ωραία, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Κάτι πιο λιώτικο. Θα το δούμε σιγά σιγά και τα λιώτικα. Η αιτία, εγώ θα ήθελα να εξηγήσω η αιτία της εμφάνισης ή του φω. Την είπαμε προηγουμένως. Όταν μας δει μπόσικος, όλοι έχουμε ερπίτα μέσα μας. Τελικά δεν τον κολλάμε τον ερπίτα από κάποιον άλλο. Τον παίρνουμε και τον δίνουμε. Ναι. Τον παίρνουμε και τον δίνουμε. Οπότε... Αδιαφορούμε όμως. Δεν γινόμαστε αυτό. Κοιτάμε να είμαστε... Δυνατοί. Έτσι. Εμείς δίνουμε, σκύβουμε και ανεβαίνει άλλο στην πλάτη μας. Ας κρατάμε λοιπόν καλές σκέψεις, καλά συναισθήματα, καλές πράξεις. Ό,τι είμαστε είναι αυτό. Τι σκεφτήκαμε, τι νιώσαμε, τι πράξαμε. Και όλα είπαμε, είναι αντιστρεπτά. Εσείς θέλετε να πείτε κάτι? Όχι, πίσω από σας. Ναι. Είπατε ότι αφοσιωθήκατε εδώ στην... Όχι. Να πω κάτι για τα μοιρασμένα ωφέλη, γιατί κάπως κάναμε τώρα τα λεγόμενα μοιρασμένα ωφέλη. Ναι. Ο καθένας ξεκινάει με το μυαλό του και θέτει στο υποσυνείδητο αυτό το θέμα που θέλει να δουλέψει. Αλλά όλη η διάρκεια της άσκησης και ο καθένας χτυπάει, σκέφτεται την σοφία, σκέφτεται ότι είναι η σοφία και χτυπάει για αυτήν. Το τέλος μετά κοιτάει δικό του θέμα που πιθανόν θα γελάξει επειδή θα υπάρχει λιγότερη ψυχολογική αντιστροφή γιατί δεν δουλεύει δικό του θέμα. Δουλεύει το θέμα του άλλου. Δηλαδή συνδυάζεται, ξεκινάτε με δικό σας, εστιάζει δικό της και παγιλίζει για δικό σας. Έτσι είναι. Εγώ όπως εστιαζόμουν, αισθανόμουν έτσι την ενέργεια θυμού και ενοχής. Και δεν είναι τα μόνα που δημιουργούν. Και η Λουίς Χέι και πολλοί άλλοι λένε ότι ο θυμός και η ενοχή, η μνησικακία και ο φόβος είναι τα τέσσερα που μας πάνε στον καρκίνο τσίφ κατευθείαν. Άλλος κανείς κάτι? Γίνεται αυτό σε αυτές τις θεραπείες. Δηλαδή και σε μένα που το κάνω και για άλλους. Είναι ωραίο πράγμα και το γέλιο και το κλάμα. Έχω ένα δικό μου θέμα. Συντονίστηκα με τη Σοφία. με τη Σοφία. Και μετά ένιωσα και απελευθέρωση και ενότητα. Αυτό πω, ναι. Να ρωτήσω, τα μαθήματα, γιατί κάθε από αυτά τα συμπτώματα κάθε ένα μας παίρνει ένα μάθημα, ένα δώρο. Πώς θα τα μάθουμε αυτά τα μαθήματα, πού θα να μας φέρουν? Αυτό δεν θα σου το πει κανένας. Εσύ μόνη σου θα διαλέξεις τι μάθημα σύμφωνα με τα δικά σου δεδομένα, τι μάθημα σου δίνει αυτή η κατάσταση. Μπορεί να είναι κάποιος δίπλα σου και να σου πει μήπως είναι αυτό, μήπως είναι εκείνο, μήπως είναι τ' άλλο. Ο διαλογισμός δεν έχει... Κάθεσε... Ναι, αλλά ο ίδιος θα το κάνει. Ναι, ναι. Εμείς θα επιλέξουμε το μάθημα. Ναι. Δεν είναι θα στο πω εγώ το μάθημα. Πάντως εκείνο που λένε... γενικώς είναι ότι οτιδήποτε δύσκολο και να μας έρχεται αν του φέρουμε μια γυροβολιά όλο και θα βρούμε κάποια μεριά που θα μας κλείσει το μάτι και θα μας χαμογελάσει. Γι' αυτό ας μην βιαζόμαστε ό,τι μας συμβαίνει και να ξέρουμε ότι τίποτα δεν είναι μόνιμο,
τα πάντα ρί, έλεγε ο Ηράκλειτος. Αν λέμε να απαλλαχτούμε από αυτό όμως, μήπως χάσουμε το μάθημα, το διδοφάρμιο. Το μάθημα και με την εμφάνιση του γεγονότος έχει ήδη κάνει το τσίγκλισμά του. Σε σένα αναπόκειται. Είπα και προηγουμένως ότι ίσως κάποια στιγμή είναι καλύτερα να πεθάνουμε, να μας σκοτώσει μια αρρώστια. Δεν πρέπει να είμαστε και φανατικοί της θεραπείας. Δεν και καλά να γίνουμε καλά. Τώρα γιατί να κάψουμε και μια ενόχληση εδώ, όπου έκανα τη διασπορά και ξεκινάει πάλι όλη το ίδιο. Μην βγάζεις συμπεράσματα γρήγορα, βιάζεσαι. Ναι, βιάζεσαι. Μάλιστα. Μάθω καλά και πάλι τα είχα σαν επανάληψη. Έβαλα όμως παράλληλα ένα πρόγραμμα.